απάντηση στα όσα κατήγγειλε χθες ο σύμβουλος του Δημάρχου Βόλου Δημήτρης Γεωργιάδης σχετικά με πολεοδομικές παραβάσεις στο κτίριο όπου βρίσκεται η οικία του πρώην Δημάρχου Βόλου Κυριάκου Μήτρου, έδωσε σήμερα ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Ταχυδρόμος, ο κ. Γεωργιάδης καταγγέλει ότι στην οικοδομή, η οποία άρχισε να κατασκευάζεται το 1997 και στην οποία ο πρώην Δήμαρχος είναι συνειδιοκτήτης, υπάρχουν παραβάσεις σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των θέσεων στάθμευσης στο υπόγειο και σε όροφο του κτηρίου. Ο κ. Γεωργιάδης υποστηρίζει ότι ο υπόγειος χώρος της επιφανείας 276 τετραγωνικών καλύφθηκε για τη δημιουργία 6 θέσεων στάθμευσης, ενώ ο όροφος, όπου έπρεπε να δημιουργηθούν άλλες 4 θέσεις, αξιοποιήθηκε για τη δημιουργία γραφείων. Απαντώντας σήμερα, ο κ. Μήτρου έκανε λόγο για συκοφαντίες και επικαλούμενος του υπάρχον συμβόλαιο για το κτίριο, τόνισε ότι σε ό,τι τον αφορά, ο υπόγειος χώρος στάθμευσης λειτουργεί κανονικά. Εγώ έχω 5 θέσεις πάρκινγκ, οι οποίες με αναλογούν και οι οποίες είναι όλες στο υπόγειο. Αυτές λειτουργούν κανονικότατα, αφήνουν τα αυτοκίνητά μας εκεί σε καθημερινή βάση και φυσικά, μια και μιλάμε για τηλεόραση, θα μπορούσε αυτές οι θέσεις στάθμευσης να αποτυπωθούν, να φανούν μέσα από την τηλεόραση. Άρα λοιπόν, σε αυτό το θέμα είμαστε ξεκάθαροι. Τώρα, δεν μπορώ να κρίνω και δεν μπορώ να σχολιάσω οποιαδήποτε ενέργεια, αν έκανε κάποιος από τους κατόχους των άλλων διαμερισμάτων και των άλλων χώρων της πολυκατοικίας. Ο πρώην Δήμαρχος Βόλου υπογράμμισε ότι θα κινηθεί δικαστικά εναντίον του κυρίου Γεωργιάδη. Εκτός φυσικά ο ίδιος, αν ανακαλέσει και θα το κάνει αυτό, να πει ότι ξέρετε, παραπλανήθηκα, δεν είναι έτσι. Γιατί οποιοδήποτε μπορεί, επειδή είμαι δημόσιο πρόσωπο, δεν θα ήθελα να υπάρχει σκιά. Οποιοδήποτε μπορεί να έρθει να ελέγξει αυτά που λέμε. Ο κύριος Μήτρου ανέφερε ότι η αιτία για την επίθεση που δέχθηκε ήταν τα όσα είπε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με το κτίριο επί της οδού Ιωλικού με Ιάσονος, όπου στεγάζεται μεταξύ άλλων και γνωστή αλυσίδα ηλεκτρικών συσκευών. Ο πρώην Δήμαρχος είχε κάνει λόγο για το μεγάλο σκάνδαλο Γεωργιάδη, αναφέροντας ότι ο ημιόροφος ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, αλλά αντίθετα αξιοποιήθηκε για τη λειτουργία του καταστήματος ηλεκτρικών ειδών. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχει καμία θέση στάθμευσης, αλλά έγιναν και παρατυπίες, παρανομίες σε επίπεδο της εγκατάστασης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και φυσικά έγιναν, καταγράφηκαν οι παραβάσεις, έπεισαν πρόστιμα και από ό,τι γνωρίζω ακόμη και σήμερα υπάρχουν, πληρώνουν τα πρόστιμα. Εν τω μεταξύ, σε ό,τι αφορά στο ρεπορτάζ της TRT την προηγούμενη Παρασκευή για το υποκατασκευή κτίριο επί της οδού Δημητριάδος δίπλα ακριβώς από τη Διεύθυνση Πολυοδομίας, θα πρέπει να τονίσουμε ότι δυσκολευόμαστε να δεχθούμε τις αιτιολογίες περί αποκατάστασης των περιμετρικών τείχων λόγω ζημιάς που είχε γίνει από φορτηγό κατά τη διάρκεια των αρχικών οικοδομικών εργασιών τον Αύγουστο του 2007. Όπως προκύπτει και από μαρτυρίες υπαλλήλων της Διεύθυνσης Πολυοδομίας εκείνη την περίοδο, εκτελούνταν εργασίες από πολυμελή συνεργεία που χρησιμοποιούσαν μεταξύ άλλων και κομπρεσέρ. Δεν πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι ο τότε αντιδήμαρχος Πολυοδομίας Γιάννης Τάμος είχε διακόψει τις εργασίες, καθώς είχε προκύψει από έλεγχο της υπηρεσίας του ότι δεν συμβάδιζαν με την εκδοθήσα οικοδομική άδεια. Ζήτησα λοιπόν με εγγραφό μου από το αρμόδιο τμήμα έκδοσης οικοδομικών αδειών να ελέγξουν την πιστότητα εκτέλεσης των οικοδομικών εργασιών που αφορούσαν τη συγκεκριμένη οικοδομή. Με ενημέρωσαν ότι δεν ελέγχθηκε η άδεια, δεν εκτελούνταν σύμφωνα με αυτά τα οποία είχαν υποβάλει στο φάκελο της έκδοσης οικοδομικής αδείας και η υπηρεσία χωρίς να με ρωτήσει, διότι έπρεπε να κάνει το καθήκον της, διέταξε την διακοπή των οικοδομικών εργασιών με έγγραφό της προς το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα.